Όμως οι διακοπές ρεύματος γενικά τις δεν προκαλούν προβλήματα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον γνωστό γιατρό της πόλης μας, ο οποίος έχει και εργαστήριο και είναι και άκτινο διαγνώστης, ο κύριος Πολύδωρος Αμπατζής. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και ο ίδιος, αλλά και άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν πολλά και ακριβά μηχανήματα, με τις διακοπές που γίνονται πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα στην πόλη της Μυτιλήνης. Καλημέρα, κύριε Αμπατζή. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ που αναδεικνύετε το θέμα, γιατί δεν το είδα να αναδεικνύεται και πολύ. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας ταλαιπωρεί όταν παρουσιάζεται πάρα πολύ. Ναι, και είναι αλήθεια αυτό. Αυτό που έγινε τις τελευταίες μέρες, είχαμε τρεις διακοπές, μία το βράδυ πριν από δύο τις μέρες, και χτες δύο απανωτές διακοπές σε ώρα λειτουργίας, σε μια μέρα που ήταν ηλιόλουστη, δεν υπήρχε κανένας λόγος να συμβεί κάτι. Και εμάς ειδικά που έχουμε τόσο μεγάλα μηχανήματα, δηλαδή όταν είδαμε για μηχανήματα που είναι 100.000 βατ, δεν έχουμε τρόπο να το προφυλάξουμε εμείς. Εξάλλου πληρώνουμε φοβερούς λογαριασμούς πλέον, πενταπλάσιους από παλιότερα. Ένα μεγάλο μέρος αυτών του λογαριασμού πάει στη ΔΕΔΕ με σκοπό να μας προσφέρει ρεύμα συνεχώς και καλής ποιότητας. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Δυστυχώς δεν κάνει τίποτα από αυτά. Εάν εμείς πρέπει να προστατεύσουμε τα δικά μας μηχανήματα, ας μας επιστρέψουν τα λεφτά που δίνουμε τόσα χρόνια, να αγοράσουμε μεγάλα UPS, γεννήτρες κτλ. Είναι τεράστια τα κόστη. Ήρθατε σε επαφή με τη ΔΕΔΕ καθόλου? Όχι, κοιτάξτε, το έχω προσπαθήσει και άλλες φορές να έρθω σε επαφή. Είναι αδύνατον. Βρίσκεσαι με κάποιον άγνωστο, με κάποιον που το επάγγελμά του είναι τηλεφωνητής ή τηλεφωνήτρια και καταγράφει, υποτίθεται. Επίσης να σας πω ότι σαν πολίτες είμαστε αποστάτευτοι. Δηλαδή πριν από δύο χρόνια, πάλι σε μια παρόμοια περίπτωση, είχα μια ζημιά που ήταν της τάξης των 80.000 ευρώ. Και τι γίνεται, ζητάς αποζημίωση σε αυτή την περίπτωση? Για να κινηθείς σαν απλός πολίτης και να πας δικαστικά, πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Δηλαδή πρέπει να αποδείξεις τη στιγμή, το δευτερόλεπτο και να είναι καταγεγραμμένο κτλ. Άρα σαν πολίτες δεν έχουμε τρόπο να αντιδράσουμε. Αυτό το δεύτερο που με αγανάκτησε είναι ότι εμείς σαν πολίτες μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όμως έχουμε άρχοντες εδώ πέρα που τους έχουμε εκλέξει. Έχουμε δήμο, έχουμε περιφέρεια, έχουμε βουλευτές. Ακριβώς. Έχουμε εισαγγελίες. Κανείς δεν κινείται. Εγώ μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αναγκάζομαι και πληρώνω τις ζημιές μου. Ταλαιπωρείται ο κόσμος. Δηλαδή χτες δύο άτομα, δύο αξιωνικές, αναγκαστικά επαναλήφθηκαν. Δηλαδή ξαναπήρε ακνοβολία η κυρία, ο κύριος, και τίποτα. Είναι πολύ σοβαρά αυτά που μας λέτε, γιατί έγιναν οι διακοπές ρεύματος σε ώρα που, ώρα αιχμής, που φαντάζομαι είχατε προγραμματίσει κι εσείς πολλά ραντεβού σε μηχανήματα και σοβαρές εξετάσεις, έτσι, σοβαρά θέματα αυτά. Ναι, αυτό ακριβώς σας λέω, ότι ήταν δύο διακοπές που έτυχαν σε δύο διαφορετικές εξετάσεις και οι δύο άνθρωποι τα ταλαιπωρήθηκαν πολύ και πέραν του κινδύνου, γιατί το μηχάνημα μπορεί να μην πάθει ζημιά, ωστόσο κάθε φορά που γίνεται ένα τέτοιο γεγονός, φύρεται. Ναι, ναι. Ο άνθρωπος παίρνει περισσότερη ακτινοβολία και τέλος πάντων ζούμε στο 2023. Γνωρίζω. Δεν μπορεί να έχουμε τέτοια κατάσταση. Δεν μπορεί να έχουμε τέτοια ποιότητα ρεύματος και με όλα αυτά τα γεγονότα. Αλλά επαναλαμβάνω, θα πρέπει να το δουν και από πάνω κάποιοι, να ασχοληθούν, κάτι να αλλάξει. Ακριβώς. Όμως όπως λέτε και εσείς, επειδή και εμείς εδώ στο νησί ως επιχείρηση αντιμετωπίζουμε παρόμοια προβλήματα με τους αναμεταδότες μας, οι οποίοι πολύ συχνά λόγω πτώσης του ρεύματος χάνουμε μηχανήματα, καίγονται μηχανήματα, ποτέ όμως δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε κάποιον υπεύθυνο, να μιλήσουμε μαζί του και να ζητήσουμε εξηγήσεις, να πούμε γιατί έγινε διακοπή, ήταν κάτι προγραμματισμένο, ήταν μια βλάβη? Και τέλος πάντων, δεν πρέπει να υπάρχει και μια ενημέρωση στους πολίτες ότι είμαστε εν μέσω μιας διαδικασίας αποκατάστασης βλάβης, οπότε να προσέχετε από 11 μέχρι 1 παράδειγμα? Δεν υπάρχουν ποτέ τέτοιες ενημερώσεις, έτσι δεν είναι? Σαφώς, και δεν νομίζω ότι αυτά που οι τρεις διακοπές του τελευταίου ημερών, δεν νομίζω ότι ήταν κάποια προγραμματισμένη διαδικασία. Ήταν βλάβες λόγω κακής συντήρησης και κακής ποιότητας του δικτύου ή της παραγωγικής μονάδας. Όπως ξέρετε, είναι παλιά όλα αυτά. Ναι, λοιπόν, αλλά πραγματικά δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με κανέναν. Εδώ παθαίνεις βλάβη
και δεν υπάρχει, δηλαδή για να επικοινωνήσεις άμεσα, γιατί εγώ έχω έναν ασθενή μέσα στον αξονικό, έχω μια διακοπή. Θα πρέπει να μπορέσω να μάθω αν θα είναι 10 λεπτά ή αν θα είναι 2 ώρες. Ναι. Γιατί αλλιώς θα το κάνω. Λοιπόν, δεν υπάρχει τρόπος. Παίρνεις ένα τηλέφωνο πενταψήφιο, το οποίο, όπως σας είπα πριν, βγαίνει κάποιος άγνωστος τηλεφωνητής, ο οποίος καταγράφει το πρόβλημά σου. Δεν σε ενημερώνει και... όμως για το τι συμβαίνει και τι όχι, πρέπει να κάνεις. Ξέρω, ναι. Εκείνος. Δεν ξέρω τι εκείνος. Βρίσκεται σε ένα γραφείο κάπου στην Αθήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, και τελικά αυτό που κάνουμε είναι τουλάχιστον για την άμεση ενημέρωση να ψάχνουμε γνωστούς και ξέρω εγώ κάποιους που ξέρουμε, πελάτες κτλ. Να πάρουμε μια πληροφορία με το συγγέλη μόνο για το να προγραμματίσουμε τη δουλειά μας. Μάλιστα. Παραπέρα κανείς δεν σε απαντάει γιατί. Και τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Κατά όλα αυτά που λέτε, κύριε Μπατζή, νομίζω πολλοί κόσμος που μας ακούει τώρα έχει ταυτιστεί με το πρόβλημά σας, γιατί είναι, εσείς έχετε ας πούμε ένα ιατρείο. Υπάρχουν και καταστήματα που πουλούν ευπαθή είδη, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία και ναι, ξέρετε... όλες αυτές οι συσκευές είναι ευαίσθητες. Ακριβώς. Έχουν κυκλώματα, έχουν πλακέτες, τα κλιματιστικά όλα αυτά, τέλος πάντων... Τι να σας πω, εγώ αγανάκτησα χθες και μάλιστα το έγραψα και στο Facebook, δεν δίνει κανείς σημασία. Ναι. Όπως ή άλλως, το μεγάλο πρόβλημα ότι δεν μας δίνει κανείς σημασία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και νομίζω ότι τελικά εμείς οι πολίτες πρέπει να αναλάβουμε δράση σε όλο αυτό, όμως γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Ναι. Σας είπα ότι για ζημιά 80.000 ξεκίνησα μια διαδικασία, τη σταμάτησα γιατί... Τι σταματήσατε, δεν προχωρήσατε προφανώς. Όχι, 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 γιατί έπρεπε να αποδείξω ότι είμαι ελέφαντας. Έπρεπε να έχω εγκαταστήσει από πριν καταγραφικό στο ρολόι μου, το οποίο να καταγράφει τα δευτερόλεπτα που διακόπτει το ρεύμα και να έχω καταγραφικό στο μηχάνημα να δείχνει ότι ζημιά αδύνατον. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, δηλαδή. Δεν ναι, γίνονται ακριβώς. Μάλιστα, δεν, μάλιστα. Με αυτά έτσι, είναι έτσι για να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Αμπατζή. Εγώ ελπίζουμε να ακούσει κάποιος την κουβέντα μας και κάτι να μακάρι, γίνει. Μακάρι. Να είστε καλά. Καλό τριήμερο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.